Σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου του 2019, 20 ακριβώς χρόνια μετά το σεισμό της Πάρνηθας, το ΚΚΕ τιμάει τους εργαζόμενους της Ρικομέξ, της Φαράν, όλων των υπόλοιπων επιχειρήσεων που πήγαν το πρωί στη δουλειά τους για μεροκάματο και δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο σπίτι τους εξαιτίας των εργοδοτικών εγκληματικών αφαιρεσιών. Αφαιρεσιών που έγιναν και με τα στραβά μάτια των ελληνικών κυβερνήσεων, στο όνομα και τότε της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων. Εδώ, από το μνημείο των νεκρών εργαζομένων της Ρικομέξ, απαιτούμε να ληφθούν τώρα όλα τα μέτρα αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας στις μεγάλες βιομηχανίες και στα εργοστάσια που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Απαιτούμε να ληφθούν όλα τα μέτρα στα δημόσια κτίρια και ιδιαίτερα στα σχολεία, που το τελευταίο διάστημα είναι χτυπημένα και με βαριές φθορές από το σεισμό, τον πρόσφατο σεισμό της 19ης Ιουλίου με επίκεντρο τη Μαγούλα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αναλάβει τις ευθύνες της, να συντονίσει τώρα όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, να χρηματοδοτήσει έκτακτα για να λυθεί αυτό το σοβαρό ζήτημα που αφορά τη ζωή και την προστασία χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι και η δίκαιη ανάπτυξη που ευαγγελιζόταν η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η επιστροφή στην κανονικότητα και η ανάπτυξη για όλους της νέας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν στο επίκεντρο την προστασία της ζωής της εργατικής λαϊκής οικογένειας και των παιδιών της, αλλά τα κέρδη των λίγων. Τώρα είναι ώρα για δράση, πριν μας βρουν τα χειρότερα.